πεις. Όχι, λοιπόν, θα σας πω. Την έχουμε τρελάνει στις ερωτήσεις ήδη. Ελένη, είμαστε με τον άνθρωπο που με μία ασυλία. Έχεις καταλάβει ότι άλλαξε όλη τη ροή του παιχνιδιού. Με την ασυλία που πήρες και την πρόταση που έκανες. Πες μου, πόσο πείσμα έχεις εκείνη την ημέρα. Γιατί εγώ νομίζω ότι καταλάβαινες ότι αν δεν πάρεις την ασυλία, είσαι στάνταρ, στανταράκι προτινόμενη. Το είχα σίγουρο ότι είμαι προτινόμενη και δεν ήθελα να το πάρω, αφού δεν κατάλαβα ότι την πήρα. Γιατί λέω, εντάξει, ακόμα έχουμε κουτάκια. Και όταν λέει οι δύο που έχουν πάρει την ασυλία, η Ειρήνη, κάνω. Λέω, εντάξει. Γιατί είναι αγχωτικό, γιατί πρέπει να καλέσει να ψηφίσεις δύο άτομα. Και γιατί είναι αγχωτικό για σένα, για τους άλλους είναι. Μα εσύ. Δηλαδή, τι αυτό είναι το πιο αγχωτικό, ή το να ακούς αν θα είσαι εσύ προτινόμενη. Μισό λεπτάκι. Είπαμε να είμαστε καλοί άνθρωποι, να αγαπάμε τους ανθρώπους, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει κανείς να κοιτάζει τον εαυτό του. Βέβαια. Ναι. Ειδικά εσύ που ήσουν απομονωμένη στα δάση μόνη σου και σε βλέπαμε πλάνα και σε ένα χωριό μας, σαν και εμείς οι ίδιοι. Ναι, πραγματικά. Σίγουρα θα με ψηφίζανε εκείνη τη μέρα. Τι σκέφτηκες όταν πήρες την ασυλία? Βάλε λίγο ένταση, παιδί μου, να ακούσουμε λίγο φωνή. Ποια είσαι εσύ, φέρτε μου την άλλη σύστερα. Πες λοιπόν ο Τίμος Παλιάρας εκείνη τη μέρα που του την μπήκες. Και του λες, Γιαννάκη, όχι σε μένα. Ναι, στην αρχή, μετά τότε συμπαθηθήκατε. Αλλά τότε βγάλε αυτή την ένταση. Όχι τόσο πολύ, όχι, κορίτσι, κορίτσι. Όχι, όχι, έτσι αντιδρώ συνήθως το άδικο και όταν κιόλας κάποιος με δουλεύει μπροστά στα μάτια μου, δουλεύει σε εισαγωγικά. Αλλά μετά το Γιάννη τον γνώρισα καλύτερα και τον αποδέχτηκα. Αυτό είναι ο Γιάννης. Δεν είναι ότι δεν κάνει γκάφες ή ότι αυθόρμητα δεν θα του φύγει και αυτούν κάτι που μπορεί να θίξει τον άλλον να εκνευρίσει, όπως και όλοι μας. Βέβαια. Δεν είμαστε όλοι εκεί κολλητοί από πριν. Αλλά είναι καλούλης, μωρέ. Ειρήνη, υπάρχει κάποιος που να τον βλέπεις τώρα αφού έχεις φύγει από το παιχνίδι και να λες ότι ο κόσμος δεν έχει καταλάβει ακόμα τι άνθρωπος είναι, ότι τον βλέπει τελείως διαφορετικά από ό,τι είναι στην πραγματικότητα? Να είναι αλλιώς όταν ανοίγουν οι κάμερες, όταν κλείνουν οι κάμερες και να έχει βγάλει ένα άλλο προφίλ προς τα έξω. Άμα σου πω, μετά θα με ρωτήσεις ποιος. Εντάξει, και αγράφεις. Έχει. Άντρας ή κορίτσι, τουλάχιστον αυτό πες μας. Έχει. Και αγόρι και κορίτσι. Και κορίτσι και αγόρι. Ναι, έχεις καταλάβει ότι τους έκανες χάρη που έφυγες. Δεν πειράζει, μου αρέσει να δίνω χαρές. Ναι, αλλά αυτοί χάρηκαν πιο πολύ από σένα. Λοιπόν, θέλουμε να δεις ένα σημειότυπο από εχθές. Την παρεξήγηση που έγινε με τον Σπαλιάρα και τον Αγγελόπουλο. Και να μας πεις γιατί αντέδρασε έτσι ο Αγγελόπουλος όσο τον έχεις γνωρίσει μέσα. Γιατί πραγματικά τρελάθηκε. Το ελληνικό είναι έτσι. Πάει εδώ και μετά κάτω. Το αλάτι πότε δίνεις, σου το δίνεις το αλάτι. Ναι, δεν το πάει για σένα όμως. Για ποιον το πες? Ησυχία και ηρεμία. Από πριν, αγόρι μου. Το καλό που είναι έτσι να πες στα αρχή. Ποιον το πες? Γιώργο, κάτσε λίγο στη θέση σου. Εξήγησέ μου, δεν το πες για μένα. Για ποιον το πες? Μιλάω. Για πάρτι μου. Δεν σταματήστε. Γιώργο. Τέλος πάντων. Δεν το παίρνω προσωπικά γιατί ξέρω ότι υπάρχουν νεύρα. Θα τα πούμε άλλη στιγμή. Μου μιλάς. Όταν έχω νεύρα. Άκουσες. Όταν έχω νεύρα δεν θα μου μιλάς για τα ***α σου. Μα δεν μίλησα σε σένα, αγόρι μου. Τόσο είναι, δεν πειράζει. Για μέχρι εκεί. Μα δεν ζητήσεις συγγνώμη από όλους εδώ ενώπιον όλων, να ξανακαθίσω τώρα. Μα δεν ζητήσεις συγγνώμη από όλους εδώ μέσα. Δεν ξέρω αν έκανε πλάκα ή αν έκανε σοβαρά ή οτιδήποτε. Αν δεν γυρίσει να ζητήσει συγγνώμη από όλους εδώ πέρα ενώπιον και να. Και από εδώ και πέρα να προσέχει τι κάνει, εδώ πέρα δεν ξανακάθεσαι. Δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ ο Γιάννης. Να το ξέρεις. Θα το έχω πει 100.000 φορές. Για μια βριζόλα και για να φάει τώρα. Έτσι είναι ο Γιάννης. Είναι κάτι το οποίο είπα στα παιδιά σήμερα, μόλις ήρθαμε εδώ πέρα από ένα σημείο και μετά που ήμουν σε θέση να μιλήσω. Δεν με ενδιαφέρουν τα κρέατα. Με ενδιαφέρουν, αλλά δεν με ενδιαφέρουν. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι η πόρτα μου είναι ανοιχτή, η πόρτα του σπιτιού μας είναι ανοιχτή για όλους. Τους ταΐσαμε στο στόμα, το εννοήσαμε, τους καλωσορίσαμε να φάμε μαζί και θέλαμε να κυμανθεί σε τέτοια πλαίσια η σχέση μας, γιατί θεωρώ ότι είναι ανθρώπινο πάνω απ' όλα και πάνω απ' όλα χαρακτηρίζει εμάς σαν ανθρώπους σε αυτό το σπίτι που μένουμε εδώ. Είναι 2-3 άτομα σήμερα που δείξαν ένα πρόσωπο το οποίο εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω ούτε από τον Γιάννη, ούτε από τον Μάριο, ούτε από τον Κωνσταντίνο που είπε κάτι στη συνέχεια του Μάριου, του λόγου του Μάριου απέναντι στην Ευρυδίκη. Και σε καμία περίπτωση στο Γιάννη που θεωρώ ότι προσβάλλει και τις γυναίκες
της ομάδας μου και εμάς ανθρώπους και την πίκα μας που έχουμε εκείνη την ώρα που δεν θα φάμε και είναι λογικό να τρώει μόνο ένας. Ποτέ όμως εμείς όταν πήραμε ένα έπαθλο δεν πικάραμε κανέναν, ούτε δείξαμε τίποτα, ούτε κάναμε άσχημες χειρονομίες, ούτε είπαμε ότι δεν έπρεπε να έχουν χάσει με 15. Αυτό το πράγμα για μένα, η υπεροψία και αυτός όχι σεβασμός στο πρόσωπο των συμπαικτών μου και το δικό μου, δεν πρόκειται να περάσει έτσι. Τους είπα ότι για να μπουν στο δικό μας το σπίτι ξανά οποιοδήποτε από την άλλη ομάδα θα ζητήσει ένα συγγνώμη για τη συμπεριφορά εκφράζοντας ο ένας τον άλλον. Δεν θα ξεχαστεί τίποτα και από εδώ και πέρα ο καθένας θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός απέναντι στο δικό μας το σπίτι. Τι κάνει. Όταν εμείς ανοίγουμε την πόρτα και λέμε παιδιά, έχουμε κάνει να τη φάμε στη μέση γιατί είμαστε σε ένα παιχνίδι, δεν μπορεί να φεύγουμε και να πηγαίνουμε εκεί. Να χάσουμε. Να χάσετε. Αλλά όχι να σκεφτόμαστε και πέντε πράγματα ανθρώπινα και αθλητικά. Καταλαβαίνω τον εκνευρισμό σου γιατί και σαν συμπαίκτης αρπαζόμασταν. Αλλά όταν απευθύνομαι στο Σάκη. Ποιος είναι ο εκνευρισμός μου, όταν μου λες. Προφανώς δεν θέλω να πει κάτι. Όταν μου λες εμένα τώρα ότι μετά από όλα αυτά ότι εμένα με έχει πειράξει ήταν. Σε πληροφορώ ότι δεν με ενδιαφέρει καθόλου που δεν έφαγα. Δεν είναι το φαΐ. Τρεις μήνες εδώ εκεί πέρα κοιμόσουνα. Δεν είναι το φαΐ. Ναι, μπορεί να σε έχει πειράξει ήττα. Με έχει πειράξει ότι εσύ μου έκανε αυτή την κίνηση και ότι ο Μάριος που είναι ασχολείται με τα δοκάρια και ότι τον υποστηρίζει και εγώ ο Κωνσταντίνος. Κοίταξε να δει. Εγώ καταλαβαίνω ότι ήταν λίγο χοντροκομμένο το αστείο και σου λέω ότι είναι παρεξήγηση. Κάτσε ρε Γιάννη, σου λέω ότι είναι παρεξήγηση. Και δεν το κάνεις έτσι. Επιτρέπετε να έρθεις εδώ και να φύγεις χωρίς να το συζητήσουμε. Εφόσον σου έχω πει εγώ στη συνέντευξη ότι Γιάννη. Γιώργο μου, πολύ ζήτησα συγγνώμη και είπα ότι πάω να ξαπλώσω. Άρα έχει σημασία περισσότερο το να χωνέψεις και όχι τρεις μήνες που κοιμόμασταν δίπλα. Θα ήθελα να σε βρω κάποια στιγμή λίγο πιο μόνοι μας να τα πούμε. Δεν ήταν σε προσωπικό επίπεδο Γιάννη, ήταν απέναντι στην ομάδα. Εσύ παρεξηγήθηκες, εγώ στο Σάκη μίλαγα. Το ότι ήταν απέναντι στην ομάδα, εσύ το είδες. Δεν είδα κανέναν άλλο να το πάρει έτσι. Εγώ στο Σάκη μιλούσα. Εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι του τύχησε πολύ η ήττα και ψάχνανε κάπου να τα ρίξουν για να μην φοβούν μεταξύ του. Επειδή έχω υπάρξει από την άλλη ομάδα και του ξέρω και σαν χαρακτήρε, αν είχαν κερδίσει, θα ήταν μια χαρά. Έλα, Ειρήνη, μίλα. Ναι. Στη μέση είναι το δίκιο. Και ο Γιάννης ήταν λίγο χοντροκομμένο αυτό, αλλά όσοι τον ξέρουμε τον Γιάννη, ξέρουμε ότι αυθόρμητα τα κάνει κάτι τέτοια. Νομίζω δηλαδή και εγώ και μια φορά αυτό, μέσα αλλά αυτό να το δώσω και μία, ας πούμε, μην το ξανατώσω. Θα τον αγριέψεις και λίγο. Ναι, την άλλη φορά έβρισε θεία, ας πούμε, το που έβρισε θεία δεν πρόλαβα, κανένα με έλεγξο, ότι του φύγε, δεν μίλησε, αλλά ξέρει, αυτό είναι ο Γιάννης. Ναι. Σίγουρα τον Γιώργο τον πείραξε. Τώρα όλο το βάρος έχει πέσει στο Γιώργο, ναι, από όλη την ομάδα. Δηλαδή μπροστά. Ο Γιώργος δεν μπορεί ούτε μία φορά να μην παίξει και το νιώθει αυτή την ευθύνη. Τον πείραξε σίγουρα το ότι χάσανε και δεν θα φάνε. Ξαναλέω ότι ο Γιώργος πεινάει πάρα πολύ. Δηλαδή εξήγησέ μου πώς κάποιοι πιστεύεις ότι μπορεί να πεινάνε πιο πολύ από άλλους. Δεν το πιάνω δηλαδή, αφού όλοι τα ίδια τρώτε. Ναι, γιατί έχει να κάνει με τον οργανισμό. Έχει να κάνει, αν εσύ τρέχει σαν μουρλή μέσα στο αγώνισμα, άρα είσαι και έτσι σαν άνθρωπος. Καίς δηλαδή όλα αυτά. Όταν ο άλλος τρέχει στο έτσι, είναι και ο μεταβολισμός του έτσι. Θεωρώ, δηλαδή, όπως είπες πριν, ότι ο χαρακτήρας βγαίνει στο πώς αγωνίζεται κάποιος. Ο Ντάνος όταν μπαίνει, δηλαδή, εγώ με τον Γιώργο θυμάμαι, ήμασταν συνέχεια με ματωμένα πόδια, αυτά ή στον τελικό μαζί. Ευχαριστώ. Έτσι είναι και ο μεταβολισμός του. Ειρήνη, τον στοχοποιήσανε τον Ντάνο για ποιον άλλο λόγο εκτός από το ότι είναι δυνατός παίκτης, πιστεύεις. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα που δεν έχουμε δει ή απλά θέλουν να τον στοχοποιήσουν. Εγώ θα χρησιμοποιήσω ότι ο λόγος είναι πρόφαση για μένα, αλλά αυτό που είχε γίνει με τα φαγητά. Δηλαδή ξεκίνησε από εκεί, αλλά νομίζω ότι μετά βόλεψε να είναι σαν πρόφαση, γιατί... Ναι. Στην τελική όλοι φάγαμε. Όλοι φάγατε, όλοι φάγαμε. Έβγαλαν την ουρά απ' έξω. Μα τα φάγαμε όλοι μαζί. Δηλαδή ο Ντάνος το ξεκίνησε να γίνει και όλοι φάγατε μετά. Σαν την πολιτική ακούστηκε. Μαζί τα φάγαμε. Μαζί τα φάγαμε. Ο Κοκκινάκης είναι αυτό που δείχνει μέχρι τώρα. Γιατί τον είδαμε χθες και μια έκρηξη. Είναι άλλος με τις κάμερες και άλλος με κλειστές κάμερες. Είναι αυτό το ζεν ότι περπατάει, σε δαγκώνει ένα ποντίκι και λέει με δάγκωσα ένα ποντίκι σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι είναι ο πιο ψύχρεμος παίχτης. Αλλά? Ο πιο ψύχρεμος παίχτης. Αλλά έχει και... είχε τις κρίξεις του και ο Κοκκινάκης, ναι, τις εντάσεις του. Και... εντάξει, είναι λογικό. Μέσα στο παιχνίδι, αυτό που βλέπετε τώρα, που απ' έξω που το βλέπουμε και λέμε
τώρα είναι δυνατόν να το κάνουν θέμα. Και όμως αυτό ήταν το πρόβλημά μας, ας πούμε. Μπορεί αυτό να ήταν το πρόβλημα της ημέρας. Ναι, το τίποτα, το μηδέν. Εσύ το διωγγώνεις πάρα πολύ. Τους έχεις ζήσει όλους, φεύγοντας και ηρεμώντας πια. Έχει περάσει και τόσο καιρός που έχεις φύγει. Ποιο παίκτη εκτίμησες και από τις δύο πλευρές, και από τους μαχητές και από τους διάσημους, για χαρακτήρα? Για χαρακτήρα. Επειδή δεν έχω δει τα επεισόδια. Όχι, για να αυτά μπορώ που έζησες. Συνεπαθήσεις. Μην μου λες τι είδαμε εμείς. Ναι. Ας εμείς τι είδαμε. Εσύ τι και έζησες. Και από την αντίπαλη ομάδα όμως δεν τους έζησα. Δεν είχα τριβή μεταξύ. Λίγο βλέπατε. Να είδες και την ώρα που παίζετε, βλέπεις και χαρακτήρες. Ποιος κοροϊδεύει, ποιος αυτόν, ποιος κάνει μια εικόνα, τη βγάζεις. Ναι. Έχει σίγουρα μια εικόνα από τα αγωνίσματα και από το συμβούλιο. Και εγώ όμως για να ολοκληρώσω τις γνώμες μου για τους συμπαίχτες μου, ήθελα 1,5 μήνα. Ναι, έβγαλες όμως κάποια συμπεράσματα. Πώς μετά από 1,5 μήνα τριβής. Βεβαίως. Ποιον λοιπόν εκτιμάς σαν χαρακτήρα περισσότερο? Από αυτούς που είσαι μαζί. Σαν χαρακτήρες τώρα. Ξέχνα το παιχνίδι. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Με τα δικά μου ξαναλέω τα γούστα και τα στάνταρ, γιατί είμαι αυστηρή εγώ. Μα ναι, παιδί μου. Ναι. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι που έχουν λιγότερα κόμπλεξ. Μία από αυτές ένιωθα και μου το έβγαζε, ήταν η Ειρήνη Κολυδά. Uh-huh. Ναι, που φαινόταν ότι ήταν άνετη. Και αυτά τουλάχιστον που έλεγε, πάντα τα έλεγε με επιχειρήματα, είχε βάσεις, έλεγε πάντα την αλήθεια της, δεν φαινόταν να θέλει να πει κάτι άλλο ή να καλύψει κάτι άλλο. Η σχέση σου με την Ευρυδίκη που ήσασταν και οι δύο πολύ δυνατές παίκτριες στην ίδια ομάδα, που αυτό αυτόματα δημιουργεί και έναν ανταγωνισμό. Ο ανταγωνισμός υπάρχει, δεν μπορούμε δηλαδή να πούμε ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Και είναι και αυτό που εμένα με ζόρισε, γιατί μου αρέσει ο συναγωνισμός. Εγώ έμαθα σε ομαδικό άθλημα και εγώ νόμιζα ότι έχω να ανταγωνιστώ μόνο τον κακό μου εαυτό, που θα φοβόταν μην χτυπήσει, μην αυτό, να τα πάει καλά. Αλλά είχες να ανταγωνιστείς τον εαυτό σου, κάποιους συμπαίκτες σου. Ένιωσες και σίγουρα να σε ζηλεύει δηλαδή σε κάποιες φάσεις? Την ενέργεια. Ναι, καταλαβαίνω. Ζήλια ένιωσες από μεριάς της, ότι σε ζηλεύει που είσαι πολύ δυνατή παίκτρια? Ελένη, σώσε με. Έλα αγάπη μου, Τώρα. Έλα αγάπη μου από εδώ. Γιατί μία που γνωριστήκαμε... Ναι.